Γεια σας φίλοι και φίλες, Workaholic Gamers, και σας καλωσορίζω και σε αυτό εδώ το βίντεο. Ένα βίντεο στο οποίο φυσικά θα δούμε το δεύτερο box, θα κάνουμε unboxing το Genesis Impact, θα ανοίξουμε άλλα 24 φακελάκια λοιπόν, να πετύχουμε κάποιες κάρτες στις οποίες δεν είχαμε πετύχει. Φυσικά άμα πετύχουμε και κάποια Collector's Rare θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, όπως μπορείτε να διακρίνετε, πίσω έχουμε και το green screen. Θα το χρησιμοποιήσουμε, είναι το πρώτο βίντεο στο οποίο θα το χρησιμοποιήσω. Ελπίζω το αποτέλεσμα να σας αρέσει. Και χωρίς πολλά, πάμε να δούμε το unboxing του Genesis Impact. Αυτό είναι λοιπόν, φίλοι μου, το μποξάκι μας. Το έχω ήδη ετοιμάσει, 24 φακελάκια Genesis Impact. Πάμε να θυμηθούμε λίγο ποιες καρτούλες είχαμε πετύχει. Είναι από τις rare κάρτες, τις είχαμε πετύχει και τις 35, οπότε δεν ψάχνουμε καμία rare. Στις super rare κάρτες έχουμε τις 12 από τις 15, οπότε ψάχνουμε 3 διαφορετικές κάρτες να πετύχουμε. 3 super rare καρτούλες λοιπόν. Αυτές εδώ είναι από το πρώτο βιντεάκι, ας τις αφήσω εδώ και αυτές. Και φυσικά από τις Ultra Rare κάρτες έχουμε μόνο τις 3 από τις 10. Ελπίζω να πετύχουμε αρκετές Ultra Rare κάρτες. Χωρίς να μακρηγορούμε, ας τις δούμε λίγο. Είναι η Drytron Nova, μάλιστα είναι η πιο ακριβή κάρτα από τις Ultra Rare. Οι πιο ακριβές κάρτες φυσικά είναι η Collector's Rare Edition. Οπότε έχουμε την Drytron Nova, την Zoroa The Magistus of Flame και την Aleister The Invoker of Madness. Αυτές λοιπόν είναι οι 3 Ultra Rare καρτούλες, να τις έχουμε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε τις καινούργιες Ultra Rare καρτούλες που θα πετύχουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν γρήγορα και χωρίς άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τα φακελάκια μας. Λοιπόν, έχω πολλή αγωνία, πραγματικά περίμενα πάρα πολύ για να κάνω αυτό εδώ το βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν, φίλοι μου, οι rare καρτούλες τις έχουμε όλες, δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτές. Και ξεκινάμε, έχουμε super rare κάρτα, την οποία δεν την είχαμε κιόλας. Με το πρώτο φακελάκι πετύχαμε μια super rare κάρτα την οποία δεν είχα. I was The Magistus Spell Spirit, είναι το Fusion Effect Monster. Πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το πρώτο μας φακελάκι. Για πάμε να δούμε γρήγορα και τα υπόλοιπα. Αυτές είναι... Ωπ, έχουμε Collector's Rare. Έγινε το σποιλάκι. Τι να πω, πετύχαμε Collector's Rare με το δεύτερο φακελάκι. Φοβερό. Λοιπόν, Nightmare Phoenix. Ταντάν! Απίστευτο, τέλειο, πετύχαμε την Collector's Rare. Άμα δείτε προσεκτικά, γύρω εδώ πέρα φαίνεται η διαφορετικότητα που έχει από τις άλλες κάρτες και είναι το Drytron Meteonis Dragonids. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο κοστίζει αυτή η καρτούλα, δεν θυμάμαι. Είμαι πολύ χαρούμενος που πετύχαμε Collector's Rare, έστω και μία. Μακάρι να έχει κι άλλη σε αυτό το box. 2-2 λοιπόν τα φακελάκια αυτά, φίλοι μου. Πανέμορφη. Φυσικά θα μπει σε σλιβάκι. Τώρα δεν τα έχω δίπλα μου, δεν πειράζει, θα την αφήσω εδώ. Μακάρι να πετύχουμε κι άλλη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Πολύ τυχεροί, ήδη ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Είναι η τύχη πλέον, τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Περνάμε γρήγορα τις rare κάρτες και έχουμε super rare καρτούλα Vahram the Magistus Divinity Dragon. Αυτή την είχαμε. Εντάξει, για να δούμε. Τώρα πιστεύω κάποιες ultra rare κάρτες θα τις πετύχουμε που δεν έχουμε. Για να δούμε, οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας σε αυτό το τομέα.
Να τις κάνω έτσι, μην φάμε κανένα ακόμα spoil. Οι rare κάρτες λοιπόν είναι αυτές και το secret password, super rare κάρτα, και αυτή νομίζω δεν την είχαμε. Είμαστε τόσο τυχεροί. Λοιπόν, για να κάνω ένα γρήγορο check. Το secret password. Ωραία, δεν το είχαμε ούτε το secret password, οπότε μας λείπει μόνο μία super rare κάρτα. Να πετύχουμε. Ας βάλουμε αυτές που έχουμε εδώ πέρα, θα τις τακτοποιήσω και μετά φυσικά. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να ανοίξουμε τα επόμενα φακελάκια μας. Μόλις 4 φακελάκια ανοίξαμε και πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Είναι αυτό που λέμε, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι έκπληξη σε κρύβει με το κάθε φακελάκι. Drytron Alpha Thuban. Ωραία, αυτή την είχαμε. Θα τις αφήσω από εδώ αυτές που ανοίγουμε τώρα για να τις ξεχωρίσω και μετά. Να τις βάλω δηλαδή με αλφαβητική σειρά, όπως σε κάθε φακελάκι, σε κάθε box που ανοίγω. Είναι μια διαδικασία που σας προτείνω φυσικά να την κάνετε. Αυτές είναι οι rare καρτούλες. Να τις περάσουμε γρήγορα. Πολύ ωραίες κάρτες φυσικά. Και έχουμε το Ninaruru, The Majestous Glass Goddess. Και αυτήν την είχαμε. Νομίζω είναι ένα monster card αυτό που ψάχνουμε από τις super rare κάρτες. Ας τις περάσουμε γρήγορα. Live Twin Home. Καλά, αυτό ήταν υπερβολικά γρήγορα. Την έχουμε. Πάρα πολύ αγωνία πραγματικά. Έχουμε αρκετά φακελάκια ακόμα να ανοίξουμε. Ελπίζω να μην γίνομαι συγκουραστικός, αλλά θέλω να πετύχουμε και ultra rare κάρτες. World Legacy, World Dance, Nightmare Phoenix, Herald of Ultimate Madness, Drytron Beta, Ne Performance και Cyber Cyber Emergency. Οκ, το είπα, την είχαμε και αυτήν την super rare κάρτα. Ακόμα 4 φακελάκια από την δεξιά στήλη, να το πούμε έτσι. Ξεκινάμε, number 96, Dark Mist, Magicius, είπαμε αυτές τις rare όλες τις έχουμε, τις περνάω γρήγορα και να φτιάξω λίγο αυτά εδώ γιατί άρχισαν να μαζεύονται αρκετές κάρτες και έχουμε διπλό πλέον το Ivoas, The Magicius Spell Spirit. Πολύ ωραία, δύο φορές τη Super Rare κάρτα που δεν την είχαμε καθόλου. Και πάμε να δούμε και αυτό το φακελάκι τι μας κρύβει. Nightmare Unicorn, αυτή η καρτούλα είναι και σε Collector's Rare. Drytron Eclipse. Και έχουμε τελευταία Live Twin Λιλά. Νομίζω το live kill seal είναι αυτό που μας λείπει. Θα την αφήσω αυτή να λίγο εδώ να τσεκάρω. Το live twin Λιλά το έχουμε. Οπότε ξέρουμε και την τελευταία super rare κάρτα που ψάχνουμε. Ξέρουμε ποιο τερατάκι είναι. Για να δούμε σε αυτό το φαγελάκι τι κρύβεται. Magistus Vritra, Evil Twin Invoked. Αυτά πρέπει λίγο να τα κάνουμε έτσι. Και έχουμε αυτή τη Super Rare καρτούλα, την οποία την είχαμε. Τελευταίο φακελάκι φίλοι μου από τη δεξιά στήλη. Πάμε να δούμε. Εντάξει, ένα Ultra Rare καρτούλα ας πούμε σε αυτή τη στήλη δεν πετύχαμε. Γιατί να μην είναι εδώ. Ωραία, Drytron Gamma Eltanin. Θα τα κάνω κάπως έτσι. Αυτές είπαμε τις έχουμε όλες και έχουμε Super Rare καρτούλα Crowley The Magistus of Grimoires. Φυσικά την έχουμε και αυτή την κάρτα. Ξεκινάμε λοιπόν την άλλη στήλη. Το πρώτο μας φακελάκι, για να δούμε, θα είμαστε τόσο τυχεροί όπως στη δεξιά στήλη. Λοιπόν, φυσικά δεν είμαστε πλεονέκτες. Όλες οι κάρτες είναι
Πολύ ωραίες, ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και ωραία. Incantation Chalice Line. Incantation Chalice Line. Τέλεια, την έχουμε αυτή την κάρτα. Start drawing, performance, damage juggler. Ωραία, ωραία. Ωραία αυτές οι καρτούλες. Και έχουμε Drytron Meteonis Dragonis. Είναι ultra rare καρτούλα αυτή, την οποία είχαμε πετύχει λίγο πριν. Οπότε δύο ultra rare. Οπα, λοιπόν, διορθώνω φίλοι μου. Είναι η περίπτωση στην οποία έχουμε το ίδιο τερατάκι και σε ultra rare και εδώ φυσικά στην collector's rare έκδοση. Η μόνη διαφορά από ό,τι βλέπω είναι ότι εδώ γύρω γύρω, εδώ πέρα στην κανονική την ultra rare κάρτα δεν γυαλίζει, οπότε θα τη βάλουμε και αυτήν εδώ μαζί με τις άλλες ultra rare κάρτες και πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα για να δούμε τις υπόλοιπες κάρτες. Τέλεια, τέλεια. Έχουμε φυσικά πολύ όμορφα συναισθήματα με αυτά τα pull που κάναμε σήμερα και είναι ακόμα νωρίς σχετικά. Έχουμε πάει στα μισά. Vahram, the Majestous Divinity Dragon. Super rare κάρτα, την έχουμε. Συνεχίζουμε φίλοι μου. Έχουμε ακόμα αρκετά φακελάκια να ανοίξουμε. Τώρα πρέπει να προσέχω και τις δύο κάμερες, είναι λίγο δύσκολο, είναι το πρώτο βιντεάκι που κάνουμε με αυτό το στυλ, ελπίζω φυσικά να σας αρέσει. Πάμε να δούμε τις καρτούλες. The Book of the Law, Herald of Ultimateness, Drytron Delta, Nightmare Griffon, Drytron Beta, Rastabam, Invoked Makelanica και 3 Magistus, είναι η Super Rare κάρτα. Είπαμε μία κάρτα ακόμα θέλουμε Super Rare και ψάχνουμε ακόμη νομίζω άλλες 9 ultra rare καρτούλες, δεν θυμάμαι. Να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τα φακελάκια μας. Ωραία, ωραία, αυτές είπαμε όλες τις έχουμε και πάμε να δούμε ποια είναι η τελευταία μας κάρτα και είναι το Live Twin Key Sigil, είναι αυτό το οποίο ψάχναμε που ήταν η μοναδική κάρτα που δεν είχαμε από τη Super Rare. Πολύ ωραίο αυτό το μποξάκι. Ήδη συμπληρώσαμε τις rare κάρτες και τις 35. Ήδη συμπληρώσαμε και όλες τις super rare, 15 super rare κάρτες και πλέον μας μένουν τις ultra rare. Πετύχαμε και μία collectors. Για να δούμε τα τελευταία 6-7 φακελάκια τι εκπλήξεις μπορεί να μας επιφυλάσσουν. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα να τα περάσουμε αυτά. Ωραία, ακόμα μια super rare κάρτα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το box δεν έχει πολλές ultra rare κάρτες. Ίσως επειδή είχε την collector's rare. Ίσως είναι αυτός ο λόγος. Για να δούμε, ακόμα έχουμε μερικά φακελάκια να ανοίξουμε και να το διαπιστώσουμε και αυτό. Και πάμε. Η foil κάρτα μας είναι ultra rare καρτούλα, Evil Twin Lila, φυσικά και αυτήν την κάρτα δεν την είχαμε. Τέλεια. Ακόμα μία ultra rare. Οπότε σε αυτό το box πετύχαμε 2 ultra rare, μία collector's card και έχουμε ακόμα 5 φακελάκια να ανοίξουμε και να δούμε. Εντάξει, ας έχει άλλη μία collector's. Γιατί να μην έχει 2 collector's rare κάρτες σε ένα box, δεν ξέρω. Για να δούμε, είναι πολύ σπάνιο σίγουρα, ήδη είναι σπάνιο η collector's rare κάρτα. Δεν φαίνεται για collector's rare, εντάξει, τι να κάνουμε, τρώμε spoil, έτσι είναι αυτά. Πάμε να δούμε bottomless trap hole και live twin home super rare κάρτα. Ξεκινάμε με Nightmare Unicorn, πολύ πολύ ωραία καρτούλα αυτή.
Και έχουμε I was the Magistus Spell Spirit. Η καρτούλα την οποία δεν είχαμε στο προηγούμενο box που είχαμε ανοίξει, σε αυτό εδώ το πετύχαμε 3 φορές. Οπότε είναι έτοιμο και για set. Αν και βέβαια είναι το Fusion Master, οπότε θα το έχουμε στο Extra Deck. Για πάμε να δούμε τα τελευταία μας 3 φακελάκια. Να δούμε εδώ τι έκπληξη μας έχει και πολύ ωραία, έχουμε Vahram the Magistus Divinity Dragon. Super rare καρτούλα. Έλα, έλα, άλλη μία θέλουμε. Άλλη μία ultra rare. Γιατί όχι. Signed Pegression. Drytron Asterisk Nightmare Unicorn number 96. Είπαμε αυτές είναι οι rare καρτούλες. Και έχουμε Drytron Meteonis Quadrantage. Και αυτή είναι super rare καρτούλα. Για δώστε μου μισό λεπτάκι. Μάλιστα. Λοιπόν φίλοι μου, αυτό που παρατηρούμε τώρα σε αυτό εδώ και αξίζει να σημειωθεί είναι το εξής. Αυτή την καρτούλα σε αυτό το box έτυχε και την πετύχαμε και στις 3 διαφορετικές εκδόσεις που έχει αυτό το set. Είναι, εδώ πέρα να το δούμε λίγο καλύτερα, έχουμε την Collector's Rare κάρτα, έτσι, έχουμε Ultra Rare έκδοση το ίδιο τερατάκι, που ήταν λογικό αυτό, το ξέραμε, απλώς αυτό που δεν ήξερα είναι ότι την έχει και σε Super Rare αυτήν την κάρτα, οπότε μάλλον είναι όλες οι κάρτες και σε όλες τις σπανιότητες, εκτός φυσικά από τις Collector Rares που είναι συγκεκριμένες. Μάλλον δηλαδή, ελπίζω να μην κάνω λάθος, δεν θέλω να σας παραπληροφορήσω. Ωστόσο βλέπουμε ακόμα μία διαφορά εδώ στο Workaholic Gamers. Πώς είναι λοιπόν όταν ανοίγεις τα μπουξάκια και πόσες διαφορετικές εκπλήξεις μπορεί να συναντήσεις. Το τελευταίο μας φακελάκι φίλε μου, ελπίζω πραγματικά να έχει και εδώ πέρα κάτι πολύ όμορφο, να δούμε και να κάνουμε και κάποιο συμπέρασμα φυσικά, αλλά και να απογειώσει και άλλο βέβαια τη διάθεσή μας. Ήδη είμαι πολύ χαρούμενος, φαίνεται πιστεύω. Πάμε να δούμε τις καρτούλες μας λίγο πιο αργά, μιας και είναι το τελευταίο μας φακελάκι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει μια ultra rare κάρτα την οποία δεν την έχουμε. Λοιπόν, η τελευταία μας κάρτα φίλοι μου, για πάμε να το δούμε, και το Secret Password, super rare καρτούλα, δεν την είχαμε πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, την έχουμε 2 φορές πλέον και αυτήν. Πανέμορφα, πιστεύω, εντάξει, δεν το συζητάω, Drytron Meteonis Dragonage, Collector's Rare καρτούλα, η πρώτη που πετυχαίνω σε όλα αυτά τα unboxing φυσικά, την οποία πετύχαμε και στις 3 σπανιότητες, ακόμα πιο τυχερή. Αυτό που μπόρεσα να καταλάβω φίλοι μου με αυτό το box opening είναι ότι έχει περίπου 3 ultra rare καρτούλες, αρκετές super rare, σίγουρα οι super rare κάρτες είναι πολύ περισσότερες. Πετύχαμε, όπως είπαμε, και τις 3 άλλες τις super rare καρτούλες τις οποίες δεν είχαμε, τουλάχιστον από μία φορά, όπως το Key Sickle, αυτήν εδώ δεν την πετύχαμε 2 φορές, τις άλλες τις καρτούλες τις πετύχαμε 2 και το I was the Magistus Spell Spirit το πετύχαμε 3 φορές. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου, ελπίζω να σας άρεσε, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, το είπα και το ξαναλέω, σίγουρα όταν πετυχαίνεις τέτοιες καρτούλες, ειδικά αυτές που ψάχνεις ή σου λείπουν να συγκεντρώσεις για την συλλογή σου, πραγματικά είναι υπέροχο. Εύχομαι να είμαστε και σε άλλα βίντεο τόσο τυχεροί, πετύχαμε σήμερα πραγματικά σχεδόν ό,τι θέλαμε, έτσι, μην είμαστε πλεονέκτες, το λέω και το ξαναλέω.
Δεν πιστεύω να υπάρχει σε κανένα box δύο collectors rare κάρτες. Επομένως, ακόμα και μία άμα πετύχουμε, είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί. Εύχομαι πραγματικά να είστε και εσείς τυχεροί, να είστε πάντα καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο εάν σας αρέσει. Κάντε subscribe στο κανάλι εφόσον δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας. Θέλω να σας προειδιάσω και να σας πω ότι σκέφτομαι και ετοιμάζω ένα βίντεο το οποίο θα είναι για giveaway μόλις φτάσουμε τους 500 συνδρομητές. Γι' αυτό να είστε σίγουροι, με το που πατήσουμε 500 συνδρομητές θα γίνει βιντεάκι, θα σας πω λεπτομέρειες πώς να συμμετάσχετε ή να συμμετέσχετε, πώς λοιπόν να κάνετε τη συμμετοχή σας. Δεν θα είναι τίποτα δύσκολο. Να μην πω πάρα πολλά, 500 συνδρομητές λοιπόν και έχουμε giveaway βίντεο. Να είστε καλά, σας χαιρετάω, γεια σας φίλοι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.